Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Γιώργο τον Ρούσο. Δάσκαλε, η σχολή λαμβάνει μέρος και σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις? Η σχολή μου, ναι, συμμετέχει σε όποια φιλανθρωπική δραστηριότητα υπάρχει στο χώρο του, στο νησί μας. Όπως είχαμε διοργανώσει πριν μερικά χρόνια το φιλανθρωπικό με όλες τις σχολές πολεμικών τυχρών, έτσι και φέτος θα συμμετέχουμε στο φιλανθρωπικό, στη φιλανθρωπική επίδειξη με όλες τις σχολές των πολεμικών τυχνών του νησιού και όλους τους συλλόγους, όλους τους αθλητικούς συλλόγους ποδοσφαίρου, όπως γνωρίζω, μπάσκετ και παραδοσιακών χωρών, το οποίο θα διεξαχθεί τέλος του μηνός. Όπου το συγκεκριμένο είναι, θα λάβανε μέρος μόνο παιδιά? Θα είναι έως 10, νομίζω, ή 10-12 χρονών. Το φιλανθρωπικό αυτό το κάνει η Μαρία Φουτζίδου, πιστεύω με τη συμμετοχή του κόσμου, για να μαζέψουμε όσα περισσότερα χρήματα, ρούχα, τρόφιμα για τα παιδιά και τον κόσμο που το έχει ανάγκη στο νησί μας. Δάσκαλε, είσαστε και στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, νομίζω κάνετε κάποιες καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Ναι, το καλοκαίρι αυτό, για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου σε υψηλό επίπεδο, συμμετείχαμε σε διάφορες εκδηλώσεις, σε διάφορα happenings που γίναν στο νησί μας, όπως το μεγάλο πάρτι που διοργανώνει το Sirius by Night. Ήμασταν εκεί, κάναμε μία επίδειξη το τι γίνεται στη σχολή μας, τι κάνουν στη σχολή μας. Παρουσιάσαμε το άθλημα του kickbox στη νεολαία του νησιού, το άθλημα του MMA και του grappling. Ακόμα συμμετείχαμε στο τουρνουά του beach volley που είχε διεξαχθεί στη Βάρη, κάνοντας πάλι μια μικρή παρουσίαση, παλεύοντας με τον Γιώργο τον Δαμίγο στην άμμο, ανταλλάζοντας μερικά χτυπήματα στην άμμο, στα διαλύματα. Αντί για μαζορέτες ήμασταν εμείς και χτυπιόμασταν. Πιστεύω ότι αυτά τα happenings κρατάνε το ενδιαφέρον του κόσμου σε υψηλό επίπεδο, διαφημίζουν το άθλημα, το βγάζουν από τα υπόγεια, να το πω έτσι, που πολλοί νομίζουν ότι είναι, ότι είμαστε ένα βάρβαρο άθλημα, ενώ αντιθέτως είναι τα αθλήματα που, των μαχητικών τεχνών, είναι από τα πιο ασφαλή αθλήματα που υπάρχουν, δηλαδή και σε επαγγελματικό επίπεδο οι τραυματισμοί, οι σοβαροί τραυματισμοί είναι πολύ πιο λίγοι από άλλα γνωστότερα αθλήματα. Ένας αθλητής για να μπει να αγωνιστεί είναι προετοιμασμένος, δηλαδή γνωρίζει ότι έχει μπει με ένα σκοπό να μαζέψει, μιλάω για το ερασιτεχνικό πάντα επίπεδο, να μαζέψει όσο περισσότερα σημεία μπορεί. Και προστατεύεται κιόλας. Προστατεύεται, βέβαια, προστατεύεται. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν τα κράνη, οι μασέλες, τα γάντια, είναι όλα ασφαλής, οι καλαμίδες. Ο σκοπός δεν είναι να μπούμε μέσα και να χτυπήσουμε τον αντίπαλο. Ο σκοπός είναι να μπούμε μέσα να διασκεδάσουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι, το άθλημα είναι τέτοιο, το οποίο αναγκαστικά για να πάρεις κάποιο πόντο πρέπει να ρίξει κάποιο χτύπημα στο αντίπαλο, αλλά το ξαναλέω, είσαι προετοιμασμένος. Δεν τρέχεις και όλο μαζί έρχεται κάποιος και σε κλωτσάει ή σου σε σπρώχνει και χτυπάς. Υπάρχουν, το καλό με τα μαχητικά αθλήματα, ειδικά με το άθλημα του kickbox, είναι ότι υπάρχουν κατηγορίες. Κατηγορίες οι οποίες είναι βάσει της δυναμικής, της δυναμικότητας του αθλητή, το πόσο πολύ θέλει να παίξει δυνατά. Υπάρχουν αθλήματα που δεν χρειάζεται καν να κουμπίσει τον αθλητή. Υπάρχουν οι φόρμες, οι επωνομαζόμενες φόρμες. Υπάρχει αυτοάμυνα στο kickbox. Υπάρχουν το light contact, το οποίο είναι χτυπήματα από τη μέση και πάνω, πόδια, χέρια, το οποίο είναι σε πολύ χαμηλή ένταση χτυπημάτων, δηλαδή ένα 50-60%. Υπάρχουν αθλήματα, το point fighting, το οποίο είναι με το που χτυπήσεις, με το που ακουμπήσεις τον αθλητή, παίρνεις τον πόντο. Αγώνας πόντου. Αγώνας πόντου.
Υπάρχει το Kicklight, το οποίο πάλι είναι επιτρέπουν τα χτυπήματα από τη μέση, και από τη μέση και κάτω, στα πόδια, στους μυρούς, που και πάλι είναι σε χαμηλή ένταση χτυπημάτων. Μετά, αν κάποιος θέλει να συμμετέχει σε πιο, πιο σκληρά στυλ, να το πω έτσι, είναι, υπάρχουν τα στυλ του ring. Που και εκεί προστατεύονται, δηλαδή. Που και εκεί προστατεύονται, δηλαδή. Γίνανε τώρα στο Πανελλήνιο, δεν θυμάμαι πόσους αγώνες, γίνανε πάρα πολλοί αγώνες. Οι τραυματισμοί ήταν ελάχιστοι, δηλαδή δεν υπήρχαν χτυπήματα. Μα δεν όμως στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και στα επαγγελματικά, αυτό που λέτε, είπατε πριν για τον Μιχάλη Δουζαπίδη. Βλέπουμε ότι σε αγώνα, αν σκιστεί τον Φρίδι και δεν μπορεί να συνεχίσει, μπορεί ο γιατρός να σταματήσει τον αγώνα κατευθείαν. Ο γιατρός πάντα δηλαδή είναι ο. Και έχει τον πρώτο λόγο, κύριε. Έχει τον πρώτο λόγο. Στις διοργανώσεις εδώ που δεξάγονται, οι γιατροί, δηλαδή δεν έχει γίνει κάποιο σοβαρό ατύχημα, δεν ξέρω, να, κάποιο, μεγάλο, κάποιο σοβαρό ατύχημα στον χώρο του kickbox και του MMA. Ο γιατρός είναι ο άρχον του αγώνα. Αν νομίζει ότι υπάρχει κάποιο τραυματισμό στο αθλητή, σταματάει. Yeah. Όπως και με μένα, δηλαδή, είχα ένα χτύπημα στη μύτη, εγώ ήθελα να συνεχίσω, ο γιατρός είπε στο και τελείωσε. Ναι. Την επόμενη την ίδια εβδομάδα ήμουν για δουλειά. Ναι. Δηλαδή, ναι. Δεν υπάρχουν χτυπήματα, δεν υπάρχει φόβος, αυτό θέλω να, αν μπορούμε να πούμε, δηλαδή στους γονείς, πολλοί γονείς φοβούνται, μη χτυπήσει το παιδί μου, και τι θα κάνει το παιδί μου, το τι θα κάνει, δηλαδή υπάρχουν πλέον το kickbox σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από τα πρωταθλήματα της ομοσπονδίας, της αναγνωρισμένης ομοσπονδίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να μαζεύεις μόρια, κάτι που εγώ δεν, σαν αθλητής δεν το προλάβα. Και σαν μέλος της εθνικής ομάδας. Σαν μέλος της εθνικής ομάδας, ναι, εντάξει, δεν το προλάβαμε αυτό. Πλέον, με τις εξετάσεις που δώσαμε, με την πιστοποίηση που πήραμε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σιγά σιγά φτιάχνοντας και τα χαρτιά για τις αθλητικές αναγνώρισεις, όσοι αθλητές λαμβάνουν συμμετοχή στο Πανελλήνιο ή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και έχουν μία διάκριση, μία πρώτη θέση, μπορούν να μαζέψουν μόρια, να μπουν σε κάποια σχολή, να μαζέψουν μόρια, να μπουν στο δημόσιο, σε κάποια δημόσια υπηρεσία, σε κάποιο σώμα του λιμενικού, της υπηρεσίας, σώματα ασφαλείας γενικά. Είναι μια καλή ευκαιρία, δηλαδή, να ανταμυφθούν οι κόποι όλων των αθλητών και των προπονητών. Γιατί είναι φάνη η χαρά η δικιά μας, η δικιά μου, δηλαδή να μπορέσει κάποιος αθλητής μου να συμμετέχει, δηλαδή να, μπει σε, να βρει μια δουλειά από το άθλημα που κάνει και αγαπάει. Εμείς τόσα χρόνια το κάναμε, δεν υπήρχαν τα μόρια και η ανάλογη ανταπόκριση από το κράτος για να μπορέσουμε να μπούμε κάπου. Πάντως, αν το δούμε λίγο θετικά το θέμα, τα τελευταία χρόνια στα μαχητικά αθλήματα και το γνώρισες καλύτερα σαν δάσκαλος, εγώ για πρώτη φορά φέτος έχουν έρθει γονείς και με έχουν ερωτήσει πού να πάνε τα παιδιά, σε ποια σχολή μαχητικών αθλημάτων να πάνε. Όταν ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια, αυτό ήταν όταν λέγαμε ότι κάνουμε πολεμικές τέχνες, ή μαχητικά αθλήματα, μας κοιτούσαν περίεργα. Ήταν ταμπού. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή, μετά από χρόνια, και με ευχαριστεί εμένα αυτό το πράγμα, είναι ότι έρχονται γονείς και με ρωτάνε σε ποια σχολή μαχητικών αθλημάτων να πάει το παιδί μου. Και αυτό εμένα μ' αρέσει. Και αυτό το ζείτε και εσείς σαν δάσκαλος. Γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχουν παιδιά μικρά στις σχολές και με διακρίσεις, ναι. και το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Δεν έρχονται απλώς για να παίξουν. Όπως είπαμε και πριν, ο σκοπός είναι ειδικά για τους μικρούς μαθητές, αθλητές, να έρθουν να διασκεδάσουν. Το να έρθουν να διασκεδάσουν σημαίνει τουλάχιστον στη δική μου σχολή. Να έρθουν να αποκτήσουν μια αλφα πειθαρχία, έναν αλφα αυτοσεβασμό, να μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί πλέον το bullying μαστίζει στα σχολεία και στις γειτονιές.
αλλά ο σκοπός ο δικός μου είναι να έρθουν τα παιδιά να διασκεδάσουν, δηλαδή να μην τα φέρουν οι γονείς με το ζόρι. Σίγουρα θα μάθουν κάποια πράγματα, αλλά σιγά σιγά δεν χρειάζεται πίεση, ναι, η πειθαρχία να υπάρχει, αλλά να έρχονται, δηλαδή να ανυπομονούν. Εγώ χαίρομαι όταν έρθει ένας γονιός και μου λέει ανυπομονούσε να έρθει το παιδί σου, και στεναχωριέμαι όταν μου λένε το φέραμε το ζόρι, γιατί κάτι δεν γίνεται, κάτι γίνεται λάθος από τη μεριά μου, σίγουρα από τη μεριά μου, σίγουρα και από κάποια μεριά του γονιού, κάτι πρέπει να διορθώσουμε. Για πρώτη φορά, μάλλον είναι ο δεύτερος χρόνος που ασχολούμαι με τα παιδικά τμήματα, ο δεύτερος χρόνος με το παιδικό τμήμα, πάμε αρκετά καλά. Δηλαδή έχουμε μια δυναμική 15-20 παιδάκια και πιστεύω ότι σιγά σιγά... Που είναι και το μέλλον. Είναι το μέλλον, δηλαδή ο σκοπός μας είναι αυτός, να βγάλουμε πάλι νέους αθλητές. Αφού καταφέραμε να βγάλουμε αθλητές οι οποίοι ξεκινήσανε μεγάλοι, σχετικά μεγάλοι, 18 χρονών, να τους βγάλουμε και να έχουν κάποιες διακρίσεις στο χώρο του kickbox και του MMA, φαντάζομαι ότι αν ένας αθλητής 7, 8, 9 χρονών μείνει στο άθλημα για τουλάχιστον 5-6 χρόνια, δηλαδή ενηλικιωθεί στο άθλημα, οριμάσει μάλλον, όχι ενηλικιωθεί, θα είναι ακόμα έφηβος, πιστεύω ότι θα έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε κερδίσει συλλόγους πολύ γνωστούς στο χώρο, μπορεί να είναι άγνωστοι για το ευρύ κοινό, αλλά πολύ γνωστούς για όσους ασχολούνται. Στον τελικό είχαμε παίξει με αθλητή τον Φάιτερ Αθανασόπουλο, δύο φορές μάλιστα, το πρώτο παιχνίδι που ήταν για τους 32, και στον τελικό πέσαμε στην ίδια σχολή, κερδίσαμε και τις δύο φορές. Έχουμε αγωνιστεί με πιο γνωστές ομάδες στο ευρύ κοινό. Για να πούμε και τα πράγματα, όπως ο Αθανασόπουλος που είπα, τη σχολή του Αθανασόπουλου παίζει επαγγελματικά. Επαγγελματικές, μεγάλες οργανώσεις σε Ελλάδα. Μεγάλες οργανώσεις. No Limits, στο The Battle. Στο The Battle, τώρα υπάρχει το FFC που θα γίνει στην Αθήνα. Είναι μια διεθνής οργάνωση MMA Kickbox. Υπάρχουν σχολές, δηλαδή πέρσι είχαμε και, στο Athens είχαμε παίξει με αθλητές του Ολυμπιακού. Παίζουμε με τα μεγαλύτερα ονόματα, με τις μεγαλύτερες σχολές του χώρου. Παίζουμε πολύ γνωστά ονόματα. Εγώ σαν αθλητής έχω αγωνιστεί με τον Γιάννη τον Σοφοκλέο στο 2004, στο τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ο Γιάννης Σοφοκλέος είναι ένας αθλητής που εκείνη την εποχή είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ΟΑΚΟ στην Κέρκυρα. Και από τότε στη συνέχεια κάθε χρόνο διεκδικεί και κάποια ζώνη. Οι αθλητές μου παίζουν με όποιον, δηλαδή με το Μάξ το Στεριόπουλο, με το Μαργαρίτη το Στεριόπουλο, είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε πρόκληση, σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Πάντα μιλάω για αεραστεχνικό, να συμμετέχουμε, δηλαδή ψάχνουμε αγώνες. Όπως ψάχνουμε αγώνες, ψάχνουμε και βοήθεια για να μπορέσουμε να πάμε. Είναι το πρόβλημα που έχουμε συζητήσει. Είναι το πρόβλημα που συζητήσαμε και πριν. Πιστεύω με τον καιρό να λυθούν όλα τα προβλήματα που έχουμε και να συνεχίσουμε για αυτό που έχουμε δημιουργήσει το Σύλλογο και το Γυμναστήριο, για να αγωνιζόμαστε στα ρινγκ και στα τατάμι. Στις 20 Μαρτίου έχουμε και το φιλανθρωπικό που θα διοργανώσουμε εμείς στις πολεμικές τέχνες. Ναι, στις 20 Μαρτίου θα διοργανώσεις, εσύ το διοργανώνεις φέτος, το φιλανθρωπικό με όλες τις σχολές μαχητικών τεχνών, με σκοπό πάλι, όπως και το φιλανθρωπικό που θα γίνει τώρα, έτσι και αυτό να μαζέψουμε πάλι λεφτά, νομίζω, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης, για τους ανθρώπους πάλι που το έχουμε ανάγκη στο νησί μας. Πιστεύω και αυτό να πάει καλά, όπως είχε πάει
πριν 3 χρόνια, 2 χρόνια. Αν και ήταν άλλες 2 εκδηλώσεις τότε, είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν μέσα στα Χριστούγεννα, υπήρχαν εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πιστεύω όμως ότι είχαμε πάει πάρα πολύ καλά και τότε, με όλα τα, με τα μικροπροβλήματα που υπήρχαν. Και δεν ήταν και τόσο αναγνωρισμένες και οι πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, πιστεύω μετά από 2 χρόνια είναι πολύ καλύτερο, πιο αναγνωρισμένες τα μαχητικά αθλήματα. Το βλέπει περισσότερος κόσμος, ασχολείται περισσότερος κόσμος τώρα πια. Σίγουρα ασχολείται περισσότερος κόσμος. Υπάρχουν περισσότερες σχολές από τότε που δεν είχαμε εμείς. Ναι, πιστεύω ότι σιγά σιγά αναπτύσσεται το χώρο των μαχητικών αθλημάτων. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιο πρωτάθλημα εδώ, κάποια βραδιά, ίσως κάποιο μια επαγγελματική βραδιά. Θα ήθελα να κάνουμε κάποια στιγμή, το έχω στα βάθη του μυαλού μου, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πανκυκλαδικό. Όπως γίνεται το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε... Εννοείται κάτι σαν μεικτό. Όχι, και το μεικτό, γιατί όχι, βέβαια αυτό θα έχει κάποια προβλήματα. Και το μεικτό, γιατί να βρούμε κάποιο τρόπο να συνεργαστούμε όλοι οι σύλλογοι και να κάνουμε ένα πρωτάθλημα που θα έχει τα πάντα. Έλεγα εγώ, ήθελα να πω γιατί καλύτερα για το kickbox, δηλαδή να μην το κάνουμε γενικό, να υπάρχει το kickbox κύριος στόχος και μετά βέβαια υπάρχουν στον χώρο του kickbox, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές από όλη την Ελλάδα που δεν κάνουν μόνο kickbox. Υπάρχουν προπονητές στους συλλόγους μέσα, που κάθε σύλλογος μπορεί να κάνει kickbox, να κάνει taekwondo, να κάνει κουμφού. Κάπως αν έρθουμε σε μια επαφή όλοι με συλλόγους από την Αθήνα που το έχουν τρέξει αυτό το πρωτάθλημα, έχουν κάνει κάποια πρωτάθληματα έτσι, ίσως μας βοηθήσουν στην οργάνωση και στη διοργάνωση. Να σου ρωτώ, αυτό που δεν έχουμε πει είναι ότι όταν κάποιος γονιός ή κάποιος μεγάλος θέλει να ξεκινήσει η σχολή σας, τι ώρες θα μπορεί να σας βρει και τι περίπου, δηλαδή πότε είναι το παιδικό, πότε είναι το, δηλαδή ανοίξει ξεχωριστά, αν κάνει νυχτά μαζί. Εγώ βρίσκομαι κάθε μέρα από τις 4 το απόγευμα και μετά στο χώρο του γυμναστηρίου μου. Υπάρχουν ξεχωριστά τμήματα για το παιδικό. Για το παιδικό, υπάρχει το παιδικό τμήμα, υπάρχει το τμήμα αρχαρίων, υπάρχει το τμήμα των προχωρημένων, το τμήμα της αυτοάμυνας, τα τμήματα της ενδυνάμωσης. Ο κάθε ασκούμενος που έρχεται μπορεί να δοκιμάσει το άθλημα, τα αθλήματα που διδάσκονται μέσα στο γυμναστήριο, να έρθει να δοκιμάσει, να δει τι του αρέσει και να διαλέξει, να κάνει μια εβδομάδα να διαλέξει τι θέλει και να αποφασίσει. Μπορεί να κάτσει και να μην του αρέσει και κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Μπορεί να σταματήσει. Πιστεύω ότι όποιος έχει ξεκινήσει του αρέσει και κάθεται. Είναι ένα ενδιαφέρον άθλημα. Οι πολεμικές τέχνες, τα μαχητικά αθλήματα είναι πολύ ενδιαφέρον. Γυμνάζουν εκτός το σώμα και το μυαλό. Σε βοηθάνε να ανταπεξέλθεις στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, διώχνουν το άγχος, τις καθημερινότητας, το στρες, δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία, ψυχοθεραπεία από το να βαρέξεις μισή ώρα το σάκο. Μετά φεύγεις και είσαι ήρεμος. Σίγουρα κάποιοι θα θέλαν κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω με τον καιρό προσπαθώ να το κάνω. Ήρθανε τα μετάλλια, ήρθανε τώρα τα πανελλήνια, οι πρώτες θέσεις στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, ήρθαν οι πρώτες θέσεις στα διεθνής τουρνουά. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Οι αθλητές πρέπει, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί ενεργά με το kickbox, ή να γίνει αθλητής ή να ακολουθήσει το δρόμο της εγκύμνασης ή το δρόμο του ζωνών, όπως είπαμε πριν. Δεν χρειάζεται κάποιος, να σου το πω αυτό, Βαγγέλη, να έρθει και να χτυπηθεί.
Δηλαδή, όποιος έρθει στη σχολή θα ακούσει δύο πράγματα από μένα. Ψηλά τα χέρια και πιο σιγά. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να έρθει και να χτυπηθεί, να χτυπήσει. Όλοι, δηλαδή, αν δεν είσαι αθλητής, δηλαδή να σε πιέσω, δηλαδή να θέσουμε κάποιους στόχους και να θέλουμε να τους κατακτήσουμε, δεν χρειάζεται να μπεις μέσα και να ματώσεις, να το πω πολύ απλά. Και τι θα χρειάζεται να πάρει ο αθλητής για να ξεκινήσει? Για αρχή τίποτα. Έρχεσαι, δοκιμάζεις με μία φόρμα, ένα μπλουζάκι, ένα τισερτ, έρχεται και δοκιμάζει τις αντοχές του, την υπομονή του για αρχή, γιατί όπως κάθε άθλημα έχει θέλει το χρόνο του για να συνεχίσεις. Ένας καινούριος αθλητής, ο οποίος δεν έχει ξανασχοληθεί με τις μαχητικές τέχνες, θα έρθει ανάλογα, αν διαλέξει το kickbox, θα μάθει τις βασικές τεχνικές, να βηματίζει, να δίνει κάποια χτυπήματα με τα χέρια, κάποια χτυπήματα με τα πόδια, σιγά σιγά μόνος του, στον καθρέφτη, θα εξασκείται. Σιγά σιγά μετά θα πρέπει να αγοράσει κάποιον εξοπλισμό και να συνεχίσει με κάποιον συναθλητή του, ή αν δεν θέλει να χτυπηθεί, να κάνει με αντίπαλο, το λέω, με συναθλητή είναι, με το συναθλητή του, θα μπορεί πολύ εύκολα και πολύ ευχάριστα να κάνει στο σάκο, σε ασπίδες, σε στόχους, να γυμναστεί στα βάρη του και να εξασκηθεί και στις ζώνες, στα επίπεδα των ζωνών. Που και πάλι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Θα μπορεί απλώς να έρθει και να κάνει τη γυμναστική του. Δεν είναι υποχρεωτικό ούτε να γίνεις πρωταθλητής, αλλά ούτε και να ακολουθήσεις τις ζώνες. Καλό βέβαια θα ήταν να κάνεις ένα από τα δυο. Δεν είναι υποχρεωτικό όμως. Δασκάλε, για εσάς προσωπικά που παίζετε και αγωνίζεστε, μια προετοιμασία πόσο δύσκολη είναι και τι συμπεριλαμβάνει αυτό το όλο? Δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει μόνο σπάρικμα αντίπαλο ή πολλών ειδών προπόνηση για τη σωστή γύμναση? Περιλαμβάνει πολλών ειδών προπόνηση ανάλογα το άθλημα. Αν μιλάμε για το άθλημα του kickbox, μια σωστή προετοιμασία, ανάλογα και το επίπεδο του αγώνα, μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα έως 5 μήνες. Και παραπάνω βέβαια, ανάλογα τον κύκλο που θες, όπως είπαμε, ανάλογα και τον αγώνα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τώρα την προετοιμασία του αθλητή μου για το Πανελλήνιο που είναι τον Ιούνιο. Όλοι οι αγώνες που θα συμμετέχει έως τότε είναι μέσα στην προετοιμασία του. Αγώνες αναγνώρισης περίπου. Σίγουρα δεν είναι αγώνες αναγνώρισης. Εντάξει, είναι αγώνες, δηλαδή ο κάθε αγώνας που θα συμμετέχει, αν αποφασίσουμε να πάμε σε κάποιον άλλον αγώνα, ο σκοπός του θα είναι να φτάσει στην καλύτερη επίδοση τον Ιούνιο, που θα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι κάθε αγώνες, επειδή δεν υπάρχει, όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει επαγγελματικό kickbox εδώ στην Ελλάδα, ο χρόνος που χρειάζεται της προετοιμασίας και η σωστή διατροφή και όλα αυτά είναι πάλι, μιλάμε για χρήματα. Οπότε, αν έχεις τη δουλειά στο πρωί και πρέπει να έρθεις μετά να κάνεις τουλάχιστον 2-3 ώρες στο γυμναστήριο μέσα την προπόνησή σου, καταλαβαίνεις ότι ένα μεγάλο μέρος της μέρας, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου μάλλον πάει σε αυτό που αγαπάς, οπότε πρέπει να το αγαπάς για να το κάνεις. Δηλαδή αν πρέπει να πας το πρωί για τρέξιμο, για το απόγευμα να έρθεις να κάνεις πάλι τις τεχνικές σου, την προπόνησή σου, τα βάρη σου, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής. Θέλει θυσίες πάρα πολλές. Και εδώ, όπως είπαμε, είναι δύσκολα. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα φαντάζομαι ότι είναι δύσκολα. Απλώς εδώ, για να πας σε ένα παιχνίδι, πρέπει να ξεκινήσεις τουλάχιστον 2 μέρες πριν για να φτάσεις, για να παίξεις. Όταν αγωνιζόμουν στην Αθήνα, κάναμε εμείς τουλάχιστον κάθε μέρα, κάναμε 3-4 ώρες προπόνηση. Συν μετά τα τρεξίματά μας και όλα τα υπόλοιπα.
Και πάλι δεν έφτανε αυτό. Δηλαδή κάναμε τα μισά από ό,τι έπρεπε. Αν ρωτήσει άλλους επαγγελματίες αθλητές, κάνουν το λιγότερο 8 ώρες προπόνηση τη μέρα. Εδώ μιλάμε βέβαια τώρα, εντάξει, μιλάμε για αεραστεχνικό επίπεδο, οπότε οι ώρες αυτές είναι μειωμένες. Και δεν υπάρχει και ο χρόνος για τα παιδιά. Εντάξει, σίγουρα δεν υπάρχει και ο χρόνος, ειδικά για τους μικρούς αθλητές. Ναι. Για... ειδικά όσοι πάνε σχολείο. Όσοι πάνε σχολείο, έχω αθλητή ο οποίος μου λέει, δάσκαλε, εγώ δεν μπορώ καθόλου. Αλλά θέλω να έρθω, οπότε να έρθω. Του λέω, έλα όποτε μπορείς, όποτε έχεις μια ώρα. Πετάξω στη σχολή και έλα. Και πράγματι έρχονται. Γιατί αν βάλεις ότι είναι πιεσμένα όλα τα παιδιά, δηλαδή και οι μικροί αθλητές, 8 χρονών, 9 χρονών, μου λένε φεύγω, βάσκαλε, φεύγω αγγλικά. Μετά φεύγω, έχω γαλλικά, γερμανικά. Οι πιο μεγάλοι που πάνε λύκειο μου λένε βάσκαλε, έχω 4 ώρες φροντιστήριο. Μετά έχω αγγλικά, μετά έχω προπόνηση σε σένα. Καταλαβαίνεις ότι το πρόγραμμά τους είναι γεμάτο. Προσπαθούμε. Βλέπω πάντως ότι υπάρχει θέληση. Φέτος μετά από πολλά χρόνια, εγώ βλέπω και πολλές και όλες οι σχολές να έχουν κόσμο. Να γεμίσει πολύ. Δηλαδή είναι αυτό που λέτε ότι φυσικά έχετε βάλει εσείς το μεγαλύτερο λιθαράκι, όλοι οι δάσκαλοι, γιατί εσείς έχετε τον πρώτο λόγο, εσείς διδάσκετε. Αλλά θεωρώ ότι οι πολεμικές τέχνες μετά από πολλά χρόνια είναι αυτό που σας είπα, ότι με πιάνουν στον δρόμο οι γονείς και με ρωτάνε για σε ποιο παιδί το παιδί σε ποια σχολή να το πάνε. Παλιά δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Αν το πάω λέει πολεμικές τέχνες δεν είχα χτυπήσει τότε. Τώρα ρωτάνε και αυτό είναι πολύ θετικό και φυσικά το μεγαλύτερο μέρος το έχετε φυσικά εσείς οι δάσκαλοι και οι γονείς που τα φέρνουν. Εγώ θα επισημάνω πάλι ότι αυτό που είσαι ότι θα πάει το παιδί μου σε πολεμική τέχνη και θα χτυπήσει. Στο ξαναλέω σίγου δεν χρειάζεται ειδικά σε εμάς στα βαριά αθλήματα kickbox και MMA. Δεν χρειάζεται να χτυπήσεις για να ασκηθείς. Αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, σίγουρα υπάρχει ο φόβος, υπάρχει ο παράγοντας να τραυματιστείς. Όπως και σε όλα τα αθλήματα, έτσι και σε αυτό υπάρχει το ενδεχόμενο να τραυματιστείς. Άρα σε εραστεχνικό επίπεδο ή σε επίπεδο γύμνασης, έχω αθλητές οι οποίοι έρχονται τα τελευταία 8 χρόνια που ασχολούμαι τις πολεμικές τέχνες εδώ προπονητικά, στο νησί μας, δεν έχουν τραυματιστεί ποτέ. Ωραία. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί για μια ακόμα φορά είσαστε στο σύνδεσμο της Αιγαίου τηλεόρασης. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη σχολή, για τους μαθητές και καλή διδασκαλία να έχετε. Ευχαριστώ εγώ, Βαγγέλη, που για άλλη μια φορά ξεκινάς την εκπομπή σου με μένα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω κάποια άτομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το δάσκαλό μου, τον Δημήτρη Δημητρίου, που οι κόποι τόσων ετών ανταμείφθηκαν με την απονομή του διπλώματός μου γάμα κατηγορίας προπονητική kickbox, που μου έγινε το προηγούμενο Σαββάτο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα τους αθλητές μου, τους ασκούμενους του γυμναστηρίου μου που με ανέχονται, με όλα τα προβλήματα που γίνονται λόγω ότι πρέπει να λείπω εγώ κάποιες φορές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου που καυθεί με ανέχεται με όλα τα δερτύπια που κάνω, πήγαινε έλα στην Αθήνα και τις ώρες που καταναλώνω στο γυμναστήριό μου. Αυτά, σε ευχαριστώ πάλι. Ελπίζω ότι καλύτερο είναι η εκπομπή σου. Ευχαριστούμε. Κλείνοντας, θα θέλαμε να βάλουμε ένα βίντεο αφιέρωμα για τους αγώνες 2015 και 2016 για το Heroes Team και τις διακρίσεις της σχολής. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που για μια ακόμη φορά παρακολουθήσατε την εκπομπή Γνώση στα Μαγειτικά Αθλήματα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 8. Να είστε όλοι καλά.